Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας από Χανιά και από παλιά Ρούματα. Μιχάλης Λουφαρδάκης, Γιάννης Λουφαρδάκης και ένας τρίτος είναι στην παρέα. Και ο Μάρκος. Να επαναλάβετε το ονοματεπώνυμο, δεν τα ακούσαμε. Μάρκος Ρενιέρης, καταξιωμένος βιολίστας στο Φανείο. Μάρκος Ρενιέρης, βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλές γιορτές. Το κλίμα εκεί είναι όμορφα, είναι οικογενειακό από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, το μεσημέρι μα πήρε και ένα αρχοντάκι. Να είναι καλά ο δήμαρχος που έκανε το προξενιό. Ναι. Ο Πλατανιά. Πλατανιά. Και να κάνουμε να οργανωθούμε. Η επιθυμία μας βέβαια είναι ότι από την άνοιξη και ότι θα παράσουν τα γεγονότα και όλα αυτά που έχουμε μπλέξει, να έρθετε στα Ρούματα επίσημα από το συνεργείο σας να κάνουμε μια ολοήμερη εκπομπή. Είναι όμορφα εκεί τα παλιά Ρούματα, είναι μια ξεχωριστή περιοχή. Δεν είναι. Είναι το πλοίο της Κρήτης. Με 2.000 βυτά μέσα. Καταράκτης, ποτάμι, ένα παραγωγικό, ένα όμορφο χωριό, ένα δημοκρατικό χωριό. Δεν προλαβαίνω να τα πω. Εκεί μπροστά σας τι καλούδια έχετε? Έχουμε χωφίλιους, μανίτες, καλιτσούνια, ντομάτα κοφτή και περιμένουμε κι άλλα. Ναι, αλλά ζηλεύουμε εμείς εδώ στο στούντιο. Είμαστε και μακριά. Έπρεπε να είχατε στείλει το δεματάκι με το κτέλεστο. Πάω μια μέρα νωρίτερα και πάλι καλά. Λοιπόν, τι έχετε να μας παίξετε μια κοντιλιά, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Τα παιδιά θα παίξουν τη Ρουματιανή Σούστα που είναι δικό μας χορός. Προπολεμικός είναι ασπυρίζιος χορός, ο οποίος τώρα έχει ακμάσει γιατί είναι πραγματικά ένας χορός περήφανος και περήφανο παίξι, και όμορφο παίξιμο. Ας το παίξουν τα παιδιά. Βέβαια, να τους ακούσουμε. Θα μας έχετε λιγάκι χρόνο, μας μπορεί. Όχι, θα επανέλθουμε, τα ακούμε και επανερχόμαστε. Εντάξει, τώρα θα παίξουν τα παιδιά. Ναι, πάμε. Πήραμε μια έντονη γεύση. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει λαούτο. Ο ένας σολάρει και ο άλλος κρατάει το τέμπο. Για όσους γνωρίζουν από μουσική. Μπράβο, ξέρεις από μουσική. Βέβαια. Το μεσημέρι 2,5 ώρα το μάθαμε και πάλι καλά ώστε να τα αρκανώσουμε. Βέβαια, είναι δυνατόν τώρα. Έχω να πω όπως αυτά τα δύο παιδιά είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες στο Γανείο και της Κρήτης, μπορώ να πω. Υπάρχει εδώ μεταξύ μια πλειάδα οργανωπαιχτών στο χωριό, μεγάλο από αυτό, όπως ο Βακάκης, ο Μοντάκης και άλλοι, οι οποίοι άνθρωποι οργανώστε μπορεί να σας το κάνουν μια ωραία συναυλία, Ρουματιανή. Είδα τότε η παράδοση δεν σβήνει σε περιόδους δύσκολες. Εκεί αναδεικνύονται οι καλλιτέχνες, η δύναμη της τέχνης, του πολιτισμού και είστε ένα τρανό παράδειγμα σε μια ιστορική περιοχή, σε μια όμορφη περιοχή. Εμείς βασικά, για να ξέρετε, αναδεικνύκαμε στην περίοδο της κατοχής. Αναπτύξαμε τη συνεργασία, τον ρατσισμό, το γλέντι και τα λοιπά και πολλά άλλα. Ήταν μια δύσκολη περίοδο τότε που μας εκτελούσαν οι Γερμανοί. Τότε αναπτυχθήκαμε. Εκεί στα παλαιά Ρούματα το χειμώνα υπάρχει ζωή, είναι έντονη ζωή, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, για πείτε μας. 200 κάτοικοι μόνιμοι. 200 κάτοικοι βέβαια. Ναι, έρνες αγροτικό συνεταιρισμό, μουσείο, λαογραφικό, συνεταιρισμό γυναικών, διαδρομές, φαράγγια, τι να σας πω.
Πάντως μας αναφέρατε πολλά έτσι μέρη τα οποία μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Έχετε και τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Είτε μιλάμε για πείτε μας για ξένους. Τουρίστες χτυπάνε στη θάλασσα. Αλλά έχουμε εσωτερικό τουρισμό πάρα πολύ. Εσωτερικό. Εσωτερικό τουρισμό κυρίως το χειμώνα. Στο χειμώνα και το καλοκαίρι, γιατί είναι η διαδρομή, στο μέση τη διαδρομή Γανίων Παλιόχωρα, στον κακό που το στρίβει αριστερά και πάει στα Λούματα. Είναι 40 χιλιόμετρα από τα Χανιά. Εάν σας έλεγα τώρα να αφιερώνατε εδώ για μας, για την Κρήτη TV, για την Κρήτη σήμερα, μία μαντινάδα για μας, από εσάς, ποια θα ήταν, πριν περάσουν και. Θα παίξουν τα παιδιά το σερτόντονε και θα πούν και τη μαντινάδα τότε. Ωραία, ωραία. Να τους ακούσουμε για να κλείσουμε. Ναι, πάμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Τέλος. Έδωσε ο μαέστρος εντολή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεύτερη εντολή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Το πολυπληθές κοινό που έχει το κανάλι σας, το Παγκρίδιο, το σοβαρό κανάλι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την έκπληξη που μας κάνατε και μας καλέσατε. Και ελπίζουμε ότι θα κάνω μια οργανωμένη εκπομπή στην περιοχή μας. Βέβαια, με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Να περάσουν όλα τα πάσανα. Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά.